Μοναδική φιλοξενία στο οροπέδιο Λασιθίου απόλαυσαν το περασμένο Σαββατοκύριακο τα μέλη της γυναικείας ομάδας του Εργοτέλη, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία με προπόνηση σε ιδανικές συνθήκες αλλά και με στιγμές οικογενειακού κλίματος. Η αποστολή βρέθηκε στους ξενώνες Βασιλικάτα στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην ταβέρνα Βιλαέτη, όπου η κυρία Λίκη Διαλυνά, μέλος της δικού σας επιτροπής στο γυναικείο τμήμα, έκανε τα πάντα προκειμένου τα κορίτσια να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Μάλιστα, το πρόγραμμα επεφύλασε και προπόνηση γιόγκα από την Εφέλη Στυλιγκά. Να ευχαριστήσουμε τον δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Στοφανάκη, που μας παραχώρησε αυτόν τον υπέροχο χώρο, ένα στολίδι για την περιοχή μας. Τα κορίτσια έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν σε αυτό το ολοκένουργιο γήπεδο, αλλά και να ξεκουραστούν σε αυτόν τον τόπο, να κάνουν ανάσα στη φύση, να προπονηθούν έξω και οπωσδήποτε να χαρούν το υπέροχο τοπίο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε φιλοξενούμενες σε ένα εξαιρετικό γήπεδο για ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Ο σκοπός, θεωρώ, που έγινε αυτή η συγκέντρωση εδώ πέρα είναι για να δεθεί παραπάνω η ομάδα. Φύγαμε από το κλασικό μας το γήπεδο και τις κλασικές μας συνθήκες που ζούμε καθημερινά στο Ηράκλειο. Επίκεντρο της παρουσίας των γυναικών Εργοτέλη στο οροπέδιο Λασιθίου αποτέλεσε το νεότευτό εποπατζηρίτιο στάδιο στην Κουδουμαλιά του Αυρακόντε, όπου έγινε προπόνηση σε υψόμετρο 800 μέτρων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής, ενώ νωρίτερα στο ίδιο στάδιο έγινε φιλικό ανάμεσα στην τοπική ομάδα του Δία και το Μαρτινέγκο, που απαρτίζεται από νέα ταλέντα του Εργοτέλη. Δεν είναι τυχαία η επιλογή που κάνουν τα κορίτσια, γιατί θέλουν να βρουν ένα χώρο που και καλώς να είναι ποιοτικά για να παίξουν, αλλά να συνδυάζεται αυτό και με το περιβάλλον, το οποίο είναι το καλύτερο που μπορεί να υπάρχει για να κάνει μια ομάδα ένα φιλικό ή να κάνει μια προπόνηση. Ο δήμαρχος οροπεδίου Λασιθίου, κ. Γιάννης Στεφανάκης, και οι κάτοικοι αγκάλιασαν τη γυναική ομάδα του Εργοτέλη, απευθύνοντας πρόσκληση σε όποιο σωματείο επιθυμεί να φιλοξενηθεί στον όμορφο τόπο τους. Ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, που χρηματοδότησε το έργο με 365.000 ευρώ, σχεδίασε και κατασκευάστηκε το σύγχρονο γήπεδο που βλέπουμε τώρα, με σύγχρονες υποδομές, διαστάσεων ικανοποιητικών για τα δεδομένα τα σημερινά και με προβολής για νυχτερινούς αγώνες όπως βλέπουμε τώρα. Παράλληλα έγιναν υποδομές των αποδυτηρίων και στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας είναι η δημιουργία στίβου και κερκίδας για να έχουμε τους αθλητές μας σε άνεση πάνω στις κερκίδες τους. Το γήπεδο αυτό διατίθεται μέχρι στιγμής δωρεάν για την φιλοξενία σωματείων και κάνουμε και μια δημόσια πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να έρθουν εδώ να απολαύσουν τον αθλητικό χώρο αλλά και κυρίως την απίθανη φύση στο οροπέδιο Λασιθίου, σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, όπου μπορούν να έχουν και μια ποιότητα στην προπόνησή τους και στην εκγύμναση οι αθλητές. Ήταν μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαση στα κορίτσια του Εργοτέλη, με την ομάδα και την διοικούσα επιτροπή να ευχαριστούν από καρδιάς τον Δήμαρχο για την μοναδική φιλοξενία.